του πρώτου ημιχρόνου που είδατε. Και εδώ και το Μάτιας Κομοραΐτη και το σουτ, σας λέγαμε. Τον Μέτσε να σημαδεύει, το Κάρι και μέσα. Το να σημαδεύσει είναι σχετικό, αλλά το σουτ ήταν πολύ πολύ δυνατό και με πολλά φάλτσα. Εκεί που έπρεπε να πάει για να νικήσει τον Αθανάσιο Μέσα, να νικήσει όλη την άμυνα της Παναχαϊκής και να δώσει προβάδισμα στον Καραϊσκάκη με την δικά με ένα δεύτερο τέρμα. Στο 28ο λεπτό, ο Λεωνίδας Κυβελίδης γράφει το 2-0. Προϋπέκτης Παναχαϊκής το 14-15 και το 2009-2010. Ο Κυβελίδης σκοράρει και χαρίζει, όπως όλα δείχνουν, τη νίκη στον Καραϊσκάκη. Η πάσα ήταν πάρα πολύ καλή από τον αρχηγό του Παπανίκου, βλέπετε. Στο δεύτερο δοκάρι, κοντρολάρει και με το αριστερό νικά τον Αθανάσοβιτς για το 2-0. Κατά τα πόδια του Αθανάσοβιτς η μπάλα. Λίγο νωρίτερα είχε αποτύχει σε πλασέ.